Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά ανελέητα τον Παλαιστινιακό θύλακα, με τον Νετανιάχου να καταστρώνει ήδη το σχέδιό του για την επόμενη μέρα. Ο οδικός χάρτης, όπως τον παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο, εισηγείται την αποκλειστική διοίκηση της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό. Τη διακυβέρνηση του Παλαιστινιακού θύλακα μόνο από τοπικούς αξιωματούχους. Δεν θα πάρει μέρος κανένα μέλος της Χαμάς, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου η Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δείχνει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ τη δημιουργία δύο κρατών, ενώ παρά τις προειδοποιήσεις των Αμερικανών για προστασία των αμάχων, θα επιτεθεί σε ανύποπτο χρόνο στη Ράφα, το τελευταίο καταφύγιο των Παλαιστίνιων εκτοπισμένων. See all those houses that were destroyed here. They were houses for displaced people and people coming from outside. The whole block and the one behind us was totally destroyed, as you can see. Την ίδια στιγμή, οι γιατροί χωρίς σύνορα, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταδίκασαν τις ΗΠΑ για τα αλλεπάλληλα βέτο που θέτουν στο ζήτημα της άμεσης εκεχηρίας για ανθρωπιστικούς λόγους στη Γάζα. For 138 days, we have watched the systematic obliteration of a health system we have supported for decades. This situation is the culmination of a war Israel is waging on the entire population of the Gaza Strip. A war of collective punishment, a war without rules, a war at all costs. Στο Παρίσι βρίσκεται από σήμερα ο αρχηγός της Μοσάντ σε άλλη μια προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των τελευταίων 130 ομήρων.